για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Και εδώ είμαστε με τον Περικλή μας, στην κουζίνα μας. Περικλή μου, είδες, σου αφήσαμε και τα μπουκάλια εδώ και τις κουπές μας, έτσι για να είσαι σε παιχνιδιάρικη διάθεση. Μετά εντάξει, θα παίξουμε μαζί. Μετά θα παίξουμε μαζί, έτσι, okay. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε εμάς τους δύο. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις σήμερα? Νηστίσιμο. Νηστίσιμο. Λοιπόν, το οποίο θα είναι ένα γουαγαμόλε. Ναι. Πρόλεψη, το γουαγαμόλε πιστεύω το ξέρω, ένα μεξικάνικο. Όχι, α, μεξικάνικο. Ναι, ένα μεξικάνικο έδεσμα. Και το οποίο το συναντεύω με γαριδές της Χάρα. Πολύ ωραία. Με γαριδούλες έτοιμες, ψημένες. Στο λάδο λέμονο, τις βλέπω εκεί. Εδώ δεν τους έχω βάλει τίποτα. Έχω βάλει μόνο λάδι. Συνήθως, εμένα μου αρέσει, διότι μου αρέσει λίγο το πικάντικο κλπ. Θα βάλω και λίγο τσίλι, λίγη πιπεριά καυτερή. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας. Θέλουμε για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο έδεσμα, όπως μας είπε και ο Περικλής μας, ένα αβοκάτο. Μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ένα φλιντζάνι φρέσκο γκόλιανδρο ψιλοκομμένο, μισή ντομάτα ψιλοκομμένη σε κύβους, μισό φλιντζάνι χυμό από λεμόνι, μισή πιπεριά φλωρίνης, δύο βρασμένες γαρίδες, αλατάκι, πιπεράκι. Α, είναι βρασμένες οι γαρίδες μας. Ναι. Ή βρασμένες ή βρασμένες της Χάρας. Ένα από τα δύο, το ίδιο πράγμα είναι. Τέλεια. Το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώς λοιπόν, το ίδιο πράγμα είναι. Πώς θα το κάνουμε, Περικλή? Λοιπόν. Α, δεν έχεις ούτε κατσαρόλα ούτε τίποτα, αφού είναι ψημένες. Ναι. Έτσι απλά. Τα αβοκάτα μας τώρα έτσι που είναι. Ναι, και τα αβοκάτα τώρα είναι στην καλύτερη της εποχή. Ναι. Τα αβοκάτα. Στην καλύτερη εποχή. Και πάρα πολύ θρεπτικά. Ναι. Έλα να το φάσω εδώ. Λοιπόν. Μόλις έχουμε ξεκινήσει και εμείς σήμερα στο Options ένα καταπληκτικό μενού με νηστίσιμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και το οποίο πιάνει λίγο από όλο τον κόσμο. Καράβες. Έχει και κινέζικο, έχει και ινδικό, έχει και ελληνικό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα τέλεια. Πολύ ενδιαφέρον. Περικλή μου, γιατί δεν βγαίνει η φωνή σου? Η φωνή δεν βγαίνει διότι έτυχε να φωνάζομαι στην κουζίνα σήμερα. Αχ, Θεέ μου. Πραγματικά. Αλήθεια. Ναι. Πραγματικά, σήμερα έτυχε να... Δηλαδή δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που φωνάξαμε στην κουζίνα. Μάλιστα, εντάξει. Η σημερινή ημέρα ήταν λίγο... Λίγο έντονη. Έντονη. Ναι. Τώρα λοιπόν, παίρνουμε το αβοκάτο, το μοιράζουμε στη μέση. Ωραία. Εντάξει. Φανήκαμε τυχεροί εδώ, διότι το ας πούμε το αβοκάτο, τι είναι, πώς μπορεί να βρεις ορισμένα που είναι λίγο μαυρισμένα ή οτιδήποτε και να είναι. Τώρα εδώ είμαστε τυχεροί, βρήκαμε ένα αβοκάτο. Γιατί το χτυπάς έτσι το κουκούτσι? Όταν το χτυπήσεις, αν είχα μεγαλύτερο μαχαίρι, βλέπεις βγαίνει αμέσως μόνο του. Ναι. Το κουκούτσι. Με ένα πιο μεγάλο μαχαίρι, βγαίνει πιο εύκολα. Αφού βγαίνει ούτως ή άλλως και με το. Ναι, είναι εντάξει. Ξέρεις, δεν μάθαμε εμείς ως μαΐρες να το χρησιμοποιούμε περισσότερο έτσι. Το βγάλω και αυτό εδώ. Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Το λοιπόν, είναι πολύ απλή συνταγή. Είναι πολύ ωραία τα υλικά, έτσι. Και φρέσκα, τα υλικά, δώσερα. Μπράβο. Φρέσκα υλικά. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι βέβαια δεν είναι κάτι που μπορεί να φυλάξει μέσα στο ψύγιο. Γιατί? Α, θα μαυρίσει το αποκάτω. Ναι, αποκάτω. Ναι. Δηλαδή, εν καλώ την ίδια μέρα που το έχει ετοιμάσει, να το φας. Εντάξει. Την ίδια ώρα, τι την ίδια μέρα. Ή και την ίδια ώρα ακόμα. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Την ίδια ώρα. Όμως, ωραία. Λοιπόν. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα αποκάτω. Ναι. Εντάξει. Το κόβω έτσι λίγο πολύ χοντρά για να με βοηθήσει μετά που θα το λιώσω. Ωραία, έτσι μεγάλα κομμάτια. Ναι, μεγάλα κομμάτια. Εγώ δεν λιώνω ποτέ σε blender. Εντάξει, αφού λιώνει πανεύκολα με το πυρούνι. Ναι, με το πυρούνι λιώνει τόσο εύκολα που δεν χρειάζεται. Ναι, να λερώσουμε το blender είναι. Έχουμε να πλένουμε ένα σκέλος παραπάνω. Μια χαρά είναι το πυρουνάκι μας. Μπράβο. Ωραία, πρέπει να είναι πάρα πολύ νόστιμο. Χάρης έκατσε, παρακολουθεί, τραγουδά το «Εγώ δεν μένω πιστός σε μια γυναίκα» και περιμένω το φαΐ να τελειώσει. Α, το χαράκι μας εδώ είναι. Πασάς. Παράγγειλεν το κιόλας, Νικόλα μου. Α, το παραγγείλες. Εγώ, χάρισε παραγγείλεν το. Εν και μπρος τιμής σου, χάρη μου, αλλή μόνο σου που να πάει σπίτι. Λοιπόν, έχω βγάλει τα γάντια του, δεν θα χρησιμοποιήσω γυμνά. Βάζω αμέσως το λεμόνι πρώτα. Ωραία. Για να μην μαυρίσει το αποκάτω. Για να μην μαυρίσει, μπράβο.
Τέλεια, τι όμορφο μου φαίνεται. Και μετά θα δοκιμάσουμε, μπορεί να θέλει και άλλο λεμόνι. Εντάξει, λιώνω λίγο. Λιώνω το αβοκάτο. Το αβοκάτο. Μου αρέσει να βρίσκω και ορισμένα κομματάκια μέσα. Καράβες. Ναι. Να μην είναι έτσι. Να μην είναι εκείνο το πουρέ που είναι καράβες. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Άρα ξεκινάμε από το αβοκάτο, λιμονάκι και το λιώνουμε. Ναι, ναι. Άρα μου πεινάσαμε τώρα, είναι η ώρα τέτοια. Είναι τέτοια η ώρα. Και μετά απλά τα βάζουμε όλα μαζί, Περικλή μου. Ναι, αγαπη μου. Λίγο αρατάκι. Ναι. Και εδώ έχετε την επιλογή. Τι είναι αυτό. Α, είναι να το κάνουμε πιο καυτερό. Ναι, να το κάνουμε πιο καυτερό. Ναι. Το αντικαταστώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο με την... Εντάξει, θα μου πεις η Περιά Φλωρίνης. Είναι αγλυδιά. Ναι. Εγώ την... Αυτό είναι πιπέρια φλωρινής. Όχι, αυτό είναι το ξύλι. Ναι, γιατί λέω... Απλώς δεν ξεχάστηκα να φέρω πιπέρια φλωρινής. Λέω βάζω... πώς είναι τα σπόρια της πιπεριάς. Όχι, βάζω το μισό κρεμμύδι, διότι ένα από κάτω θα χρησιμοποιήσω. Εσείς αν θέλετε φυσικά... Ναι. Μπορείτε είτε να κάνετε ολόκληρη την δοσολογία που μας έχει δώσει ο Περικλής μας, είτε να τη μοιράσετε τη συνταγή στη μέση για να βάλουμε ακριβώς τα μισά υλικά. Το κολιάντρο και την ντομάτα. Ντοματούλα. Ψιλοκομμένη. Ψιλοκομμένη ντοματούλα, βλέπω ότι δεν βάζεις το από μέσα το έτσι πολύ ζουμερό της ντομάτας. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Το βάζω τους πόνους για να μην έχει πολύ ζουμί. Για να μην έχει πολύ ζουμί. Αν θέλουμε όμως το ζουμάκι, το βάζουμε. Εννοείται. Έχει και ωραίες ντομάτες τώρα, έτσι, σημαίνες, ωραίες, κόκκινες, τις αφήνεις έξω από το ψυγείο. Τις παίρνεις πορτοκαλί, τις αφήνεις έξω από το ψυγείο, γίνονται κατακόκκινες. Είναι τέλειες. Τώρα είναι η εποχή τους, ναι. Πώς το σερβίρεις το γουακαμόλε? Εγώ το σερβίρω, σου λέω, συνήθως μου αρέσει με θαλασσινά. Ενώ με πιτούλα, έτσι. Ναι, μπράβο, με πιτούλες, με μικρά νάτσος, εκεί τα chips, τα μεξικάνικα, ξέρεις, να κουτάς μέσα κλπ. Εκείνο που κακίζω βέβαια, πολλοί προσθέτουν μέσα μαγιονέζα. Ναι, όχι, ναι. Μα πού να πάει η μαγιονέζα. Λοιπόν, χάνεις όλη την ουσία του γουακαμόλε, δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις. Πίνασα τόσο πολλά, που ειλικρινά μπορεί να καθαρίσω όλο το πιάτο πριν να τελειώσει η εκπομπή. Να πάρω ένα κουταλάκι να δω σε μια... Πάρε ένα μαχαιράκι. Για να δω ένα περίπου στο αλάτι και πιπέρι. Πού είναι, μα πιπέρι έβαλαμε. Βάλαμε το έβαλα τσίλι, το ναι. Τσίλι, ναι. Ναι. Το λοιπόν. Τι θέλεις άλλο, τι χρειάζεσαι. Μου φέρε κουτάλια μισό λεπτό να φέρω. Ναι, εντάξει, φέρε τα κουτάλια. Μόνοι μου εδώ στην κουζίνα και πάμε να συνεχίσουμε μαζί. Είναι. Ορίστε. Λοιπόν. Για να κάνουμε μια ωραία παρουσίαση. Ωραία, το πώς θα το σερβίρουμε, Πάρα εντάξει, πολύ ωραία. Μπορείς να το βάλεις και μέσα ένα στεφανάκι, ξέρεις, το... Έτσι, που κάνουμε και τα μπισκότα για να πιάσει το σχήμα. Για να πιάσει το σχήμα. Ωραία. Τώρα είναι η πρόταση σερβιρίσματος, ας πούμε. Ναι, είναι μια πρόταση, απλώς. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ελαφρύ φαγητό, δροσερό. Πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ ελαφρύ, όπως το είπες, Χριστιανά. Και θρεπτικό, πάρα πολύ θρεπτικό. Ναι, όντως, γιατί το αβοκάτο, η ντοματούλα. Λοιπόν, εδώ έρχομαι τώρα. Λεμονάκι και βιταμίνη C. Τις γαρίδες μου. Πάρα πολύ ωραία. Αχ, Θεέ μου. Σίγουρα η αδίαιτα δεν κάνουν. Γιατί είναι καμία δίαιτα. Το αβοκάτο. Γιατί. Δεν κάνω. Πάρα πολύ λαπαχυντικό. Πάρα πολύ. Εντάξει, άλλα πράγματα, άλλες πελέρες τρώμεντες, Περικλή μου. Ναι, έτσι θα μου πεις. Ναι. Λοιπόν, και τελευταία γαριδούλα που μπαίνει. Εντάξει, αποτελείωσέ μας. Καλά μας κάνεις. Τώρα, θα το τελειώσουμε με λίγη ντοματούλα. Πόσο λαχταριστή φαίνεται αυτή η γαριδούλα πάνω στο γουακαμόλε. Η ντοματούλα που πέφτει στο πλάι. Μα είσαι ποιήτρια. Είναι, μα Περικλή μου, περιγράφω είσαι... αυτόν που βλέπω. Είσαι μια σκέτη αγάπη. Είναι, περιγράφω μια... αυτόν που βλέπω. Και τι δεν είσαι. Κάνω λοιπόν. Περιγραφή. Και εδώ το τελειώνω με λίγο. Πώς το λένε. Κολιάντρο. Κολιάντρο. Για υπενθύμηση. Και τελευταία υπενθύμηση, το λαδάκι. Που έχει τραβήσει και τα αρώματα της γαρίδας. Πάρα πολύ ωραία.
Τέλεια.